καιρός για το υπόλοιπο πολύ καλός καιρός στην Αθήνα με 33 βαθμούς Κελσίου έθριος. Σας ανακοινώσουμε και τις δύο ομάδες που έχουμε μέχρι στιγμής που θα βρεθούμε αντίπαλοι στο Europa League, η Μίλαν και η δεύτερη που βλέπω είναι η Μπέτις. Η τελευταία ομάδα που κληροθήκαμε είναι η Dudelands από το Λουξεμβούργο. Και οπότε μπορούμε να πούμε είσαι στο άλλο. Δύσκολα όσο και ενδιαφέροντα παιχνίδια για την φάση των ομίλων του Europa League για τον Ολυμπιακό απέναντι σε Μίλαν, Μπέτις και Dudelands. Ποιο είναι το σχόλιο? Μίλαν είναι μια equipe poderosa, forte, com grande historial. No plano teórico, provavelmente a equipa mais forte do grupo. Temos Betis de Sevilha, que este ano fez forte investimento, contratou jogadores de grande qualidade e também participa numa competição, num campeonato muito riquíssimo, que é o espanhol. Do Dudelange reconheço que não conheço muito, não conheço bem o plantel, vou ter também a oportunidade. Aliás, eu não conheço a fundo quer o Milan, quer o Betis, quer o Dudelange. No entanto, nós também somos olimpiados, temos uma palavra a dizer no nosso grupo, queremos passar a fase de grupos, sabemos que é difícil, mas cá estamos para dar. Acho que são jogos, acima de tudo, jogos muito interessantes, de grande qualidade que se prevê e que vai fazer com que no nosso estado, no Karaiskakis, sejam ambientes de facto muito, muito, muito bons, interessantes e que nós tenhamos muitas noites épicas pela frente. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια που θα παίξουμε. Η Μίλαν είναι γνωστή σε όλους μας, είναι η πιο γνωστή και η πιο μεγάλη θεωρητικά ομάδα στον Όμιλο. Θα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, είναι μια ιστορική ομάδα. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που φέτος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία, έχει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, έχει πάρα πολύ πλούσιο ρόστερ. Γνωρίζουμε πως θα είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος. Η Dudelands είναι μια ομάδα που δεν τη γνωρίζουμε, είναι λιγότερο γνωστή από τις τέσσερις. Είναι μια ομάδα που δεν τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά, δεν γνωρίζει σε βάθος το ρόστερ της. Καμία από τις τρεις ομάδες θα έλεγε πως δεν έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ γνωρίσει καλά. Όμως εμείς από την άλλη είμαστε Ολυμπιακός, είμαστε και εμείς μια από τις ισχυρές ομάδες στο group. Έχουμε και εμείς πολλά να πούμε μέσα σε αυτόν τον όμιλο. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να περάσουμε τη φάση των ομίλων. Δεν θα είναι εύκολο, θα είναι σίγουρα δύσκολο. Όμως θα το προσπαθήσουμε, ειδικά μέσα στο γήπεδό μας. Πολλοί γνωρίζουμε πως μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα για οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε καλά αποτελέσματα. Σίγουρα είναι ένα ενδιαφέρον ταξίδι, είναι ένα ενδιαφέρον όμιλο. Και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε.